σας και στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας. Καλείστε να πληρώσετε 22.000 ευρώ. Καλούμε άμεσα να πληρώσω 22.000 ευρώ, τα οποία τα 8.400 θα πρέπει να τα πληρώσω, ήρθαν μέσω της εφορίας. Οπότε είναι σαν να κρατάω στα χέρια μου ένα κόκκινο δάνειο, το οποίο λήγει στις 28 του μηνός και από τις 29 του μηνός αρχίζει να αυξάνει με ένα ρυθμό 1%. Εσείς αυτό είχατε, κύριε Θοφάνου, είχατε ποτέ άλλα χρέη στην εφορία, είχατε ποτέ δάνεια πλήρωτα? Όχι, ποτέ. Πάντα προσπαθούσα να μην κάνω βήματα πέρα από αυτό που μπορούσα να κάνω, να μην βάλω χρέη. Και... Άρα δεν είσαστε συστηματικός, πώς να το πω, ήθελα να σας πω ότι συστηματικός μόνο στα διόδια της Εγνατίας, τα οποία είναι ιδιωτικά. Και αυτό που είπε πριν ο κύριος, ότι χαιρόμασταν εμείς που δεν πληρώναμε με αυτούς που πλήρωναν, ήθελα να πω ότι εγώ δεν είμαι το λαμόγιο το οποίο δεν πλήρωνα. Εσείς το κάνετε από πολιτική θέση, κύριε Θεοφάνου, αλλά το θέμα. Εσείς το κάνατε προφανώς από πολιτική θέση, γιατί πιστέψατε τους πολιτικούς. Και όπως είναι και οι άλλοι, οι οποίοι έχουν πάρει όλες τις μεγάλες εθνικές οδούς έτοιμες. Με δικά μας λεφτά. Η Εγνατία είναι του κράτους, νομίζω. Δεν είναι κάποιο εργολάβου. Νομίζω είναι του κράτους. Είναι κρατική. Όχι, δεν είναι καθόλου του κράτους. Τα λεφτά τα οποία παίρνονται από την Εγνατία πηγαίνουν κατευθείαν στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία Τράπεζα Πειραιώς είχε ο Μπόμπολας ένα δάνειο στην τράπεζα. Αυτό το δάνειο το ενσωμάτωσε η Εγνατία Οδό. Νομίζω πως δεν είναι έτσι. Είναι ανώνυμο. Να σας πω ότι το θέμα του πραγματικού τώρα, επειδή με πιάνετε σε αυτό το θέμα, συγγνώμη λίγο αν μου επιτρέπετε, επειδή σε αυτό το θέμα μας πιάνετε λίγο αδιάβαστος. Ακούστε μας λίγο. Μας πιάνετε λίγο αδιάβαστους στο συγκεκριμένο θέμα που αναλύεται. Θα ήθελα να μην μείνουμε σε αυτό. Θα ήθελα να μείνουμε, στο δικό σας πρόβλημα. Εσείς λοιπόν κάνατε μία διαμαρτυρία. Μία διαμαρτυρία μόνος μου. Αλλά ήταν την περίοδο... Εσείς τι πιστεύατε δηλαδή ότι θα γινότανε με αυτά τα πρόστιμα, αφού από τότε, εγώ θέλω να σας πω ότι αντιτίθεμαι στη διαμαρτυρία σας. Μπορεί σήμερα να σας φιλοξενώ... Αλλά σε αυτές τις διαμαρτυρίες εγώ προσωπικά ήμουν αντίθετη. Θεωρούσα ότι μπορεί κανείς να διαμαρτύρεται μπροστά στα διόδια, να διαδηλώνει, αλλά το ότι περνάω χωρίς να πληρώνω είναι σαφές ότι θα σου έρθει ένα πρόστιμο. Ακριβώς. Και θα πρέπει να περιμένεις μετά τις συνέπειες. Εν πάση περιπτώσει όμως, εσάς ήταν ο δικός σας τρόπος διαμαρτυρίας, ο οποίος μάλιστα τότε είχε στηριχτεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να δούμε τι είχε πει ο Πρωθυπουργός τότε και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εντάξει. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ όπου συντελείται ένα διαχρονικό οικονομικό έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού. Καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώνει διόδια πανάκριβα για δρόμους οι οποίοι δεν έχουν κατασκευαστεί και όταν κατασκευάζονται κοστίζουν 3 και 4 φορές ακριβότερα από ό,τι αντίστοιχη σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η κυβέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει ένα κίνημα αυθόρμητο που δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ως κίνημα τζαμπατζίδων. Δυσφημίζουν ένα κίνημα αυθόρμητο, προσπαθώντας να δώσουν το χαρακτήρα της ιδιοτέλειας. Δεν είναι όμως ιδιοτέλεια αυτή η πράξη αντίστασης. Είναι πράξη αξιοπρέπειας και όχι ιδιοτέλειας. Η ανυπακοή απέναντι σε ένα κράτος, σε μια πολιτεία, που δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της, είναι πλέον ένας δρόμος που θα γίνει μαζικός. Είτε το θέλουν, είτε όχι. Αυτοί που μας κανοναρχούν το βράδυ από τα δελτία των ειδήσεων. Εάν φτάσουμε στο σημείο, τη στιγμή που δεν έχει κάτι στο σκαμνί, ούτε ένας υπουργός για τη Siemens, και κάτσουν στο σκαμνί πολίτες που αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι των διοδίων, τότε η αντίδραση που θα έχουν θα είναι ακόμα μαζικότερη. Οι μέρες της εξουσίας τους θα είναι μετρημένες. Κάτσε το σκαμνί, λέει. Και πραγματικά είναι ο κύριος Στεφάνης. Ήταν... Το χάσαμε. Βέβαια. Ήταν μετρημένος. Εγώ πάντως, απ' τη μία θέλω να σου πω, Τατιάνο, ότι καταλαβαίνω έναν άνθρωπο που πίστεψε στα λόγια του κύριου Τσίπρα. Ως εκεί δεν το καταλαβαίνω. Πίστεψε στα λόγια του κύριου Τσίπρα. Ήταν ιδέες τις οποίες και εγώ τις συμμεριζόμουν. Δεν περίμενα από τον κύριο Τσίπρα να πει αυτά τα πράγματα. Πάντως, αυτό που περιμένω σήμερα είναι να δούμε τι λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας.
για το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα μας. Εγώ πάντως ξέρετε τι θέλω. Γιατί αν όντως εσάς σας επιστρέψουν αυτά τα λεφτά, θα, δηλαδή αν σας τα χαρίσουν, θα πρέπει και σε μένα να επιστρέψουν τα λεφτά που έδινα τόσα χρόνια. Γιατί και εγώ χρησιμοποιούσα τα διόδια τηρώντας ένα νόμο, έτσι, γιατί ο καθένας. Θέλει να είναι νομοταγής στα πλαίσια που θέλει, θέλω να σας πω. Άρα σημαίνει ότι δεν θα θέλω να πάω στο χωριό μου ή στη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε. Σημαίνει ότι μπορεί το ταξίδι να μου πάει 100 ευρώ παραπάνω ή 30 ευρώ παραπάνω, αλλά οφείλω να τα πληρώσω με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν έχω πάνω, σε οποιοδήποτε έργο και αν περνάω, γιατί σε ποιον ανήκει δεν με νοιάζει, είναι ένας δρόμος που θα τον χρησιμοποιήσω. Άρα λοιπόν, αν σε εσάς που έχετε βρεθεί τώρα απέναντι στα 22.000 ευρώ σας τα χαρίσουν, θα πρέπει όλοι εμείς λοιπόν, κύριε Θεοφάνους, οι υπόλοιποι, να ζητήσουμε και εμάς να μας επιστραφούν αυτά τα χρήματα. Δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ θα είμαι η πανηλήθεια που τα πλήρωνα τόσο πώς καιρό. Είναι, λοιπόν. Όχι. Δεν είναι έτσι πώς είναι τότε? Καθόλου. Πώς είναι? Σε κάθε περίπτωση, από το Σύνταγμα, οι δρόμοι που είναι στην Ελλάδα, σαν Έλληνες, έχουμε το δικαίωμα να τους χρησιμοποιούμε. Και μετά να σας πω και κάτι άλλο. Αν είναι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να πληρώσω την διέλευση των διοδίων. Α, θέλετε να πληρώσετε, πω, λέτε, τα 480 ευρώ, από 430 ευρώ, τα 430 ευρώ, λόγια της προσαξής. 22.000 ευρώ. Και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι είναι απάνθρωπο. Και αυτό, πρέπει αυτό, να εξεταστούν οι κάπου από τις οποίες έγινε. Ό,τι και να κλέψεις που αξίζει 430 ευρώ, δεν μπορούν να σε βάλουν ένα πρόστιμο αυτό. Σωστό. Αυτό που λέτε πολύ είναι σωστό. Από τα 430 στα 22 χιλιάρικα είναι σαν να θέλεις τον άλλο να τον εξοντώσει. Σαν να θέλεις τον άλλο. Χωρίς καμιά δυνατότητα να μπορώ να κάνω κάποιο διακανονισμό ή κάτι άλλο. Αυτό είναι σωστό. Με την Εγνατία Οδό. Αυτό είναι σωστό. Με την καινούργια σύμβουλο η οποία πρέπει να αναλάβει. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Να ρωτήσω κάτι κύριε Θεοφάνου. Ναι, πέστε εσείς μου. Επικοινωνήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα. Επικοινωνήσατε με το γραφείο του Πρωθυπουργού να πείτε, βρε παιδιά, εδώ ήταν ο κύριος Τσίπρας μαζί μας στους αγώνες και έλεγε και μην τολμήσει κανείς να κάτσει στο σκαμνί αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα μου στέλνετε αυτό το πρόστιμο. Δεν γίνεται να σβηστεί? Γιατί φαντάζομαι ότι αν επικοινωνήσετε θα γίνει κάποια ρύθμιση, κάτι θα γίνει. Υπήρχαν δύο πράγματα τα οποία μπορούσα να κάνω όταν μου ήρθε το πρόστιμο από την εφορία τώρα. Ναι. Πριν από ένα μήνα. Ναι. Το ένα ήταν να καθίσω μέσα και να κλειστώ στον εαυτό μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Και το άλλο ήταν να το βγάλω στη δημοσιότητα. Γιατί δεν πήρατε όμως. Δημοσιότητα, γιατί αυτό δεν το πήρατε. Πράγμα θέλω να κάνω. Γιατί δεν πήρατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κατευθείαν από εδώ με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο? Είστε Έλληνας πολίτης και έχετε κάθε δικαίωμα, κύριε Θεοφάνου. Κάθε δικαίωμα έχετε και θα είναι τραγικό λάθος και παράνομο να σας κλείσουν την πόρτα το γραφείο του Πρωθυπουργού. Να λυθεί το θέμα. Πρέπει να επικοινωνήσετε. Φαντάζομαι ότι κάποια παρέμβαση θα γίνει. Διότι το πρόστιμο είναι εξοντοτικό. Τα και δεν είναι ο άνθρωπος μόνο που δεν πληρώνει. Ο άνθρωπος θα χάσει το σπίτι του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η τιμωρία δεν είναι λύση. Θα πρέπει να πληρώσει τα διόδια που χρωστάει και να τα πληρώσει όλα όσα χρωστάει. Τα 430 ευρώ μέχρι τελευταίο ευρώ να τα πληρώσει, εφόσον αποφάσισε να αυτή τη διέλευση την παράνομη. Αλλά από εκεί και πέρα όχι 22 χιλιάρικα. Όχι 22. Είναι σαν να τον στέλνεις στη φυλακή. Σαν να του λες να μείνεις χωρίς σπίτι εξαιτίας της διαμαρτυρίας που έκανες. Εκδίκηση. Όχι. Ναι. Όλα έχουν ένα όριο. Το λογικό είναι όλα να υπάρξει ένα όριο. Κάποια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μόνο ότι να πω ότι αυτοί οι νόμοι τόσο εξοντοτικοί με τα πρόστιμα μπορούν να αλλάξουν μόνο με μια νομοθετική μεταρρύθμιση. Αλήθεια. Να αλλάξει ο νόμος πάνω σε αυτό το σημείο για να δώσουν και τη δυνατότητα στην Εγνατία Οδό να είναι πιο ευέλικτη στα προστήματα. Αλήθεια. Και όλο αυτό το θέμα με τα διόδια θα πρέπει τώρα που είναι αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία να το ξαναδεί, να γίνουν πιο αναλογικά, να μην πληρώνουμε για δρόμους οι οποίοι δεν έχουν γίνει και κάποιος να χαίρεται να πληρώνει για τον δρόμο τον οποίο πηγαίνει και όχι να αναγκάζεται να παρανομεί. Σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά ξεμπερδέματα ευχόμαστε και ευχόμαστε να βοηθήσουμε με τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής σας να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημά σας. Πριν συνεχίσω με τη